πως καθένας μοναχός πορεύεται στον έρωτα, μοναχός στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα, δεν ωφελεί. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Μπορεί να σε έφερε τα χέρι τις μαργαρίδες που μαθά. Μπορεί να σε έφερε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε έφερε η χαρά, μπορεί να σε έφερε η λύπη, μα είναι αργά, πολύ αργά, να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη, ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χάδια της με κέρασε κάποια βραδιά, μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά. Πώς θες αλήθεια να στο πω, δεν ερωτεύομαι μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ. Οι παλιές φωτογραφίες της Αθήνας πάντα προκαλούν συγκίνηση για όσα έχουν αλλάξει γύρω μας. Για αυτά που έφυγαν και δεν πρόκειται να ξανάρθουν. Εικόνες από μια πόλη που αγαπήσαμε και πάντα θα έχουμε στην καρδιά μας. Ιστορικά κτίρια, γνωστοί και άγνωστοι δρόμοι, μνημεία αθάνατα στο χρόνο και γωνιές που άλλαξαν δραματικά. Προάστια και συνοικίες που δεν θυμίζουν σε τίποτα το παρελθόν τους, γιατί κατεδαφίστηκαν και δεν υπάρχουν πια τα τόσα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής και τα πολλά και πανέμορφα αρχοντικά της. Ο πολιτισμός της αντιπαροχής των μετακατοχικών κυβερνήσεων από το 1950 άρχισε τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις κατεδάφισης των περισσότερων παραδοσιακών κτηρίων της Αθήνας που κυριολεκτικά
κοσμούσαν την πόλη και συνέδεαν αισθητικά τη σύγχρονη εποχή με το παρελθόν. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που χωρίς ίχνος υπερβολής, εθεωρείται η παλιά Αθήνα με τα νεοκλασικά αρχιτεκτονικά αριστουργήματά της ως μία προέκταση της Ακρόπολης που έχει παραμείνει ο μόνος σταθερός βράχος της, αιώνιος παρατηρητής που με θλίψη θυμάται την παλιά απλότητα και ομορφιά της. Από τη μανία εκείνης της αντιπαροχής δεν γλίτωσαν λαμπρά νεοκλασικά οικοδομήματα για να ανεγερθούν στη θέση τους άκομψες ογκώδεις κατασκευές που όχι μόνο πνίγουν το περιβάλλον και κακοποιούν τις ευαισθησίες των ανθρώπων, αλλά απέναντίας αυτή η βαρβαρότητα χαρακτηρίστηκε ως πρόοδος και αξιοποίηση και εξέλιξη της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που εγκαταστάθηκε σε μεγάλες πολυκατοικίες αλλά έκανε μικρότερες οικογένειες, γιατί εκεί μέσα δεν μπορούσαν βέβαια οι παππούδες και οι γιαγιάδες που αναγκάστηκαν να πάρουν σιγά σιγά το μοναχικό και βασανιστικό δρόμο του γεροκομείου. Μιας κοινωνίας που βρήκε το δρόμο για να ταξιδέψει σε μακρινές και πολυήμερες εκδρομές, αλλά έπαψε να χαιρετάει, να μιλάει και να επισκέπτεται το γειτονά της, που έδωσε χρόνια στη ζωή της, αλλά δυστυχώς δεν έδωσε ζωή στα χρόνια της. Όλα καλύφθηκαν από εκείνο τον γκρίζο, άχρωμο, μουντό τσιμέντο. Εκείνο το άσχημο, το απρόσωπο, το άκαρδο, που ήρθε και πλάκωσε όλο το πράσινο, όλη την καλημέρα και το χαμόγελο του κόσμου. Του κόσμου που τρέχει να προλάβει τρομαγμένος, να στριμωχτεί στο τραμ και στο λεωφορείο για να προλάβει. Να προλάβει και δεν προλαβαίνει να χαρεί. Να χαρεί τον ήλιο, τον αέρα, τη βροχή, την αγάπη και τον έρωτα. Πού πήγε η Αθήνα του τότε? Μέσα σε ποιους τρελούς ρυθμούς χαθήκαμε? Πού χάθηκε το χαμόγελο και το καλημέρα στους περαστικούς? Τα λίγα αυτοκίνητα στους δρόμους που τα πέρναγες χωρίς να φοβάσαι? Πού πήγε η Αθήνα του τότε με το χειροφύλημα στον ήλιο του κάθε πρωινού που έπαιζε με τα σύννεφα? Ίσως να έχει απομείνει τελευταία νοσταλγία στις καρδιές των αθεράπευτα ρομαντικών και ονειροπόλων. Ίσως. Κατάσπρες γραφικές, σαν ομορφές ζωγραφικές, μια φωτισμένη γρία. Σκασμένα ρόδια στην οδηγά, σε μνες κοπέλες με ποδηγά, χωρίς βαμμένα γύρια. Μάθα κι αμελαγχωρικά, στενά σοκάκια γραφικά, γαζιές και ζουν. Σαν το κρασί, ως που να δει πουλιά. Όμορφη μαθήρα, ούτα χρόνια πήρα τα παλιά. Του άσκησε καράφι και σε καραστάφι, σαν γρία μαθαίνει στα μαλλιά. Τα χρόνια που ψηλιόμαστε αγάπητα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουφράνικα. Όμορφη μαθήρα που τα χρόνια πήρα τα παλιά.
τη μακρίδα, που τα χρόνια κύρα, που τα χρόνια κύρα τα παλιά. Βάζ' και εσύ καλάκι, πέσε κανένα στάχτη, σαν μια μαθαίνει στα μαλλιά. Τα χρόνια που ψηλόμαστε αλάνικα και που σάρωναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη μαθήνα, που τα χρόνια κύρα, που τα χρόνια κύρα τα. Σε μια εποχή που η κυριαρχία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της τηλεόρασης καταστρέφει οτιδήποτε μας συνδέει με τον ελληνισμό, τις ρίζες μας και τις παραδόσεις μας, με ιδιαίτερα τραγικά αποτελέσματα κυρίως στην νεολαία μας, η επιστροφή στο παρελθόν δεν αποτελεί μόνο μια νοσταλγική αναπόλυση αυτού που χάθηκε, αλλά και επιβεβαίωση της πίστης μας ότι όποιος είναι συμφιλειωμένος με τις αναμνήσεις του μπορεί να χαράξει ένα καλύτερο μέλλον στη ζωή του. Αυτό που ζήσαμε απόψε ήταν ένα μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι στην πανέμορφη, ρομαντική και νοσταλγική παλιά Αθήνα που δυστυχώς καταστράφηκε και χάθηκε για πάντα. Γι' αυτό αυθόρμητα μας έρχεται στα χείλια το τραγουδάκι «Ας ερχόσουν για λίγο». Μοναχά για ένα βράδυ με τα πολλά και βαθιστόχαστα μηνύματά του. Ας ερχόσουν για λίγο παλιά Αθήνα, όπως τότε που κανονίζαμε να βγούμε με τους φίλους μας και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στους χωματένιους δρόμους και τις σαλάνες και εκεί συναντιόμασταν για να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα, χωρίς να έχουμε την τρέλα του φροντιστηρίου και της τρεχάλας. Παίζαμε όλη τη μέρα και δεν γυρνούσαμε στο σπίτι παρά μόνο αφού νύχτωνε με ματωμένα γόνατα και γρατσουνισμένους σαγκώνες από τα παιχνίδια του πολέμου. Και δεν συνέβαινε τίποτε, γιατί δεν υπήρχε κανένας νόμος για να τιμωρήσει τους υπεύθυνους. Δεν υπήρχε κάποιος να κατηγορήσεις, παρά μόνο ο εαυτός σου. Ας ερχόσουν για λίγο, παλιά γειτονιά, σαν κι αυτή που έμπαινες από μια μικρή πόρτα στην αυλή και γύρω-γύρω υπήρχαν όμορφα σπιτάκια με τα κεραμίδια και τα γεμάτα λουλούδια μπαλκόνια τους, ενώ τα βράδια του καλοκαιριού όλοι οι γείτονες καθισμένοι στο κεφαλόσκαλο ακούνε τραγούδια από το γραμμόφωνο του απέναντι γείτονα, οι κυράδες τα σιγοτραγουδάνε, τα παιδιά παίζουν αμπάριζα και οι άντρες πίνουν ρετσίνα από το ποτηράκι δίπλα τους. Ας ερχόσουν για λίγο παλιά Αθήνα, όπως τότε που δεν υπήρχαν κινητά, τηλεόραση και ίντερνετ. Τότε που είχαμε μόνο πραγματικούς φίλους. Φίλους για τους οποίους νοιαζόμαστε και συναντιόμαστε πολλές ώρες κάθε μέρα. Με κυρίαρχο βέβαια θέμα τις πρώτες ερωτικές μας ανησυχίες και αναζητήσεις. Γιατί τότε τα κορίτσια τα ρίχναμε παλικαρίσια, κυνηγώντας τα και κοιτάζοντάς τα μέσα στα μάτια και όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room ή γράφοντας στο Facebook κρυβόμενοι πίσω από κάποιο παραπλανητικό και υποκριτικό ψευδόνυμο. Ας ερχόσουν για λίγο, παλιά Αθήνα, να ξαναμείνω σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά, που έχει σπίτια χαμηλά, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουν φιλιά. Ας ερχόσουν για λίγο παλιά Αθήνα, να σφιχταγκαλιάσω το κορίτσι μου και να του ψιθυρίσω σιγανά στο αυτή ότι εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σούρου που μας αγκαλιάζει θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Γιατί λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές σε ξεχνούνε μόλις περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις.
να αλλάξεις φως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σε αγαπώ. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Ευχαριστήσουμε για την απόψινή μαζική συγκλονιστική παρουσία σας και να τονίσουμε ότι η σημερινή επιτυχία οφείλεται κυρίως σε εσάς, γιατί κάθε φορά που μας συναντάτε στον δρόμο και μας ρωτάτε τι καινούριο σας ετοιμάζουμε, μας υποχρεώνετε να ξύσουμε την κούτρα μας για να βρούμε κάτι καλύτερο, και κάθε φορά πιστεύουμε πετυχαίνουμε κάτι καλύτερο από το προηγούμενο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να παρουσιάσουμε αυτή την εκδήλωση όπου μας ζητηθεί. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους έχουν φωτογραφίες με θέματα ανάλογα από αυτά που είδατε να μας τις δώσουν για λίγο, να τις αποθηκεύσουμε στο υπολογιστή μας και θα τις επιστρέψουμε πάλι πίσω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα και εγώ πάλι με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο του Ιδρύματος, τον κύριο Γαϊτάνη, γιατί με πολύ χαρά και δωρεάν μας έδωσε την αίθουσα, τον Γιαννάκη τον Δράνια, τον ηλεκτρολόγο μας και υπολείπτη μας, τόσο πολύ τον ταλαιπωρούμε.
τον κύριο Κώστα και την κυρία Στίνα Καπράν για την πολύτιμη βοήθειά του στα συνδικά, τον κύριο Σταύρο Κουκλίβα για την υγελοπέρα της Προλοδίας και τους Προλοδούς, τους Προέδρους, κύριο Στάκη Τσιλικά και Κώστα Καμπύλη των Συλλόγων Ρακαιά της Άρτεμις και Φεριάτη, καθώς και τα συμβούλια τους για την και την Πεθαρά δέχτηκαν να παρουσιάσουν και να αναλάβουν την σημερινή εκδήλωση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλλιτεχνικούς συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, όπως είναι ο χορογράφος μας, ο κύριος Μανώλης Αιγύπτος, ο Γιώργος Ζωναπράνος και η Μηνία. Ένα χειροκρότημα για όλους τους δημοσίους. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, πολύ ευχαρίστως κάποιος. Thank you.